Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο του Ηρακλείου, με 36χρονο να σφαδάζει και να ζητά βοήθεια. Δευτερόλεπτα νωρίτερα, μια γυναίκα τον είχε περιλούσει με καυστικό υγρό. Εργαζόμενοι και πελάτες του ξενοδοχείου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανατριχιαστικές εικόνες, χωρίς να μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί. Το καυστικό υγρό προκάλεσε εγκάβματα στο μάτι και την αριστερή πλευρά του προσώπου του 36χρονου, ακόμη και στην καροτίδα. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι σωστό. Αλλήμωνος τώρα, αυτό είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα και πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί καλά για να αγοράσει, να πετάξει ένα τέτοιο πράγμα που πάνε ορισμένοι χωρίς μυαλό και το παίρνουν και πετάνε και χαλάνε, καταστρέφουν τη ζωή σε οποιοδήποτε το πετάξουν. Είναι λάθος, δεν είναι σωστό. Εγώ το βλέπω έτσι. Όταν έγινε αντιληπτή η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το θύμα, σήμανε συναγερμός. Ο 36χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Παγνί με τους γιατρούς να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Την ίδια στιγμή ξεκινούσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της 38χρονης εν διαστάσεις συζύγου του, η οποία φαίνεται πως είναι η γυναίκα με την οποία συναντήθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα δεδομένα του νησιού και έχει παγώσει την τοπική κοινωνία στον απόϊχο της φρικιαστικής υπόθεσης επίθεσης με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλαιοσπύρου που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Πολύ άσχημο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν θα έπρεπε να αντιδράμε έτσι. Το γεγονός ότι μπορεί κάποιος τόσο εύκολα να βρει καυστικό υγρό. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Επικίνδυνο, βέβαια. Πολύ σοβαρό, ρε παιδιά, τι να πω. Είναι αυτό κάτι που σας ανησυχεί? Βεβαίως, ότι αυτό δεν ανησυχείς να πούμε. Ωραία την τακμομύρη μου, ωραία. Ο έρωτας και ο γάμος του ζευγαριού χαρακτηρίζεται έντονος. Παντρεύτηκαν στο διάστημα που ο 36χρονος ήταν κρατούμενος στις φυλακές Χανίων πριν από περίπου ένα χρόνο. Ο λόγος της συνάντησής του στο ξενοδοχείο παραμένει άγνωστος για τις αρχές, καθώς το ζευγάρι επισήμως βρισκόταν σε διάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, είχαν ήδη συμφωνήσει σε συνενετικό διαζύγιο και εκκρεμούσε συμβολαιογραφική πράξη για την επικύρωσή του. Η ίδια η 38χρονη φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά την ευθύνη, ωστόσο παραμένει άφαντη. Ο 36χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνί μέχρι τη μεταφορά του σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων στην Αθήνα.